να στην Γαλλία τον Μακρόν και είχαμε πάει στο μεταναστευτικό. Έλεγε ότι ετοιμάζεται, ε, Ετοιμάζονται κινητοποιήσει από όλα τα συνδικάτα, αντιδρούν ναι. στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ε, ταμείων, στην ε, μείωση τη ε, δωρεάν η ε, ιατροφαρμακευτική ε, περίθαλψη. Και είναι η πρώτη φορά που όλα τα συνδικάτα θα κατέβουν, ενώ Όλα μαζί, όλα, όλα, τα πάντα, μέχρι και συνδικάτα αστυνομία. Μου λέγε ότι Σα έχουν πει στο Πανεπιστήμιο να ετοιμάσετε τα μαθήματα online. Γιατί... Ναι, online. Μα έχουν πει γιατί ναι. υπάρχει μεγάλη περίπτωση το μετρό, παράδειγμα. Το μετρό δεν, δεν θα λειτουργεί. Ειδικά ότι σε κάποιε μέρε δεν θα λειτουργεί τελείω. Ούτε καν με, ας πούμε, με ποσοστό ασφαλεία. Mm. Τόσο σκληρά μέτρα. Ε, διότι η θεωρία πια των συνδικάτων είναι. Προσοχή, είναι εντυπωσιακό αυτό. Πρέπει να χτυπήσουμε τη λογική του κράτου. Ακούστε τώρα, συνδικάτα και μιλάμε τώρα για συνδικάτα τα οποία είναι θεσμικά. Mm -hmm. Για να μπορέσει ο κόσμο να καταλάβει τι κακό μα προετοιμάζει ο Μακρόν. Υπάρχει δηλαδή αντιμακρο, ένα αντιμακρονισμό σε τεράστιο βαθμό στη Γαλλία. Πολύ που... Ήρθε πολύ γρήγορα η ευθορά, Όμω έτσι. Τεράστιο. Ούτε δυόμιση χρόνια δεν έχουν περάσει. Η δημοτικότητά του πώ είναι. Έχει πέσει ένα, λίγο ελάχιστα από τον Ολάντ, Αλλά ο Ολάντ ήταν στο τέλο του περίοδου. Εάν συνεχίσει έτσι. Αυτό είναι τρομερό σημάδι. Ναι. Ο Λάν θεωρείται ο πιο αποτυχημένο πρόεδρο των τελευταίων πολλών ναι. ετών στην Γαλλία. Έτσι. Θεωρείται ότι πέρασε, δεν άφησε τίποτα, δεν έκανε τίποτα και είχε μια δημοτικότητα η οποία τα βρισκόταν στα, στα Εάν ο Μακρόν στα δυόμιση χρόνια, ο οποίο ξεκίνησε με τόσο ελπιδοφόρο. 70% τον θέλαμε. Και έχει φτάσει στα επίπεδα δημοτικότητα του Ολάντ, αυτό σημαίνει ότι η συνέχεια θα είναι δύσκολη. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά για να λέμε εδώ ναι, και ναι. το ναι, καλό, ότι ο Ολάντ δεν προσπάθησε τίποτα, ενώ ο Μακρόν προσπαθεί. Σωστό, σωστό. σωστό. Επιχειρεί ο Μακρόν. Σωστό και Και βρίσκει τείχο. Σωστό. Αλλά επιχειρεί να του το καταλογήσουμε θετικά αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, είναι, παρόν, φαίνεται, δηλαδή κάνει πολιτικέ. Τώρα του βγαίνει, δεν του βγαίνει. Πάντω δεν είναι σαν τον Ολλανδό που ήταν να ανήκει. Πάμε να κάνει μεταρρυθμίσει. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό. Έλεγε ότι το μεταναστευτικό είναι το άλλο πρόβλημα που έχει. Ότι υπάρχει θέμα με του με τους μετανάστε οι οποίοι εμφανίζονται, του φέρνουν μικιό, αλλά η αστυνομία του μαζεύει. Έτσι. Του μαζεύει άμεσα, mm. άμεσα, δεν του αφήνει να μείνουν πάνω από μία-δύο μέρε. Είναι δηλαδή μέχρι να μπορέσει να οργανωθεί. Τρέχει από το ένα μέρο στο άλλο, του μαζεύει και, και του πάει, πάει, πάει σε διάφορα κέντρα, στα οποία εκεί γίνονται διάφοροι έλεγχοι. Mm. Επειδή και εκεί προβάλλεται το ερώτημα, μα αφού η χώρα που μα του στέλνει ε, δεν του δέχεται, τι κάνουμε σε επίπεδο ανθρωπισμού, οι Γάλλοι ε, προφανώ δεν μασάνε σε αυτού του είδου τα επιχειρήματα και έχει πέσει το τραπέζι, ακόμα δεν έχει ψηφιστεί, αλλά έχει πέσει σοβαρά η πρόταση για βιομετρικό έλεγχο όπω τα διαβατήρια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι καταρχήν προσπαθούμε να σε στείλουμε στη χώρα από που, που μπήκε. Μπήκε δηλαδή από την Τουρκία, θα σε πάμε στην Τουρκία. Εάν όμω η Τουρκία για κάποιο λόγο δεν σε δέχεται, εμεί θα, θα, ψάξουμε να βρούμε τα στοιχεία σου από πού κατάγεσαι. Θα πα στη χώρα καταγωγή. Και θα πα γυρίσουμε σε γυρίσουμε στη χώρα καταγωγή. Εάν και εκεί, γιατί τα επιχειρήματα, ο δικηγόροι του διαβόλου λένε, μα εκεί δεν μπορεί να μη σε δεχτεί η χώρα του και να πει ότι δεν εδώ. μεγάλωσε εδώ κτλ. Ο Γάλλος απαντάει, είμαι ισχυρή χώρα, έχετε συμφέροντα απέναντι στη χώρα μου Εχω... λόγω της πολιτικής εμπορικά, εμπορικά, και οτιδήποτε άλλο, άρα εγώ δεν θα πληρώσω για τη δικιά σας πολιτική, τη λάθος πολιτική, θα με ακούσετε εφόσον στο μέλλον θέλετε να έχετε θετική συνεργασία με μένα. Άρα τους, α... τους απειλούν με εμπορικά αντίπεινα Εάν δε, και ναι, δει, αυτό, και δει, αυτό η Γαλλία έχει, σχέση, έχει σχέσεις εμπορικέ με πολλέ από αυτέ τι χώρε, ναι, ειδικά ναι. τη Βορειοαφρική, όπου έχει μια παράδοση. Και η τεχνολογική βοήθεια του δίνει. Ναι. Του δίνει τεχνολογική βοήθεια, πανεπιστήμια κτλ. κτλ. Άρα συμπεριφέρονται αλλιώ στη Γαλλία από ό,τι θα συμπεριφερθούν στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι τι λένε για το μεταναστευτικό. Οι Γάλλοι λένε Πώς ότι το θέλουν να υπάρξει μια λύση η οποία να είναι ελεγχόμενη μετανάστευση. Mm -hmm. Ε, καταρχήν, δεν φοβόνται να θα χρησιμοποιήσω τον όρο λάθρο μετανάστευση. Προφανώ εδώ. Κάτι το οποίο ε, με εντυπωσιάζει που εδώ, όταν το λε. Ή είσαι ακόμη ε, δαχτυλοδεικτούμενο σε ήταν, ήταν μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου, μια επιχείρηση προπαγάνδα, αυτούς, από αυτού οι οποίοι βγάζουν, κάνουν μπίσνα ε, ε, με το μεταναστευτικό, ή είναι δολειπτική. Μπίσνα από μια επιχείρηση δημιουργία κλίματο ακριβώ για να μην υπάρχουν αντιδράσει στην τεράστια μπίσνα που γίνεται με το ναι. μεταναστευτικό. Άρα πρέπει να έχει χαρτιά. Δεύτερον, ε, κοιτάνε και λένε, ε, δεν θα του ρίξουμε να του ονομάσουμε όλου Σύριου. Γιατί εδώ στην Ελλάδα όλοι είναι Σύριοι. Από τη Συρία είναι. Εκεί σου λέει αυτό είναι από τη Συρία, όλο είναι από εκεί. Ο άλλο είναι από εκεί, όλο από εκεί. Κάνουν δηλαδή διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτού που ονομάζουμε πρόσφυγε, οικονομικού μετανάστε, νόμιμους ή παράνομου και επίση οικολογικού μετανάστε. Λαμβάνουν υπόψη και το οικολογικό στη Γαλλία. Δηλαδή κάποιο ο οποίο φεύγει διότι το περιβάλλον του για λόγου οικολογικού ή για λόγου οικολογική καταστροφή που λέμε κτλ. έχει μεταβληθεί. Άρα είναι υποχρεωμένο να μετακινηθεί. Αλλά όλα αυτά η πίεση που υπάρχει από τη Λεπέν, αλλά πίσω από τη Λεπέν βρίσκεται πάνω από το μισό του γαλλικού λαού, είναι να μπορέσει να ελεγχθεί η πιεση που υπαρχει απο τη λεπενα αλλα πισω απο τη λεπεν βρισκεται πανω απο ώστε να μην την πληρώσουν οι Γάλλοι εργάτες και να μην την πληρώσει η γαλλική εκπαίδευση μέσα από αυτές τις εκπαιδευτικές εκπτώσεις που θα γίνουν για το καλωσόρισμα αυτών που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Πάντω ο Μακρόν έχει οθετήσει σκληρή στάση. Καμία σχέση με το πώ ξεκίνησε και στο μεταναστευτικό. Καμία σχέση. Δηλαδή, άμα ακούσουμε τον Μακρόν σε πολλά θέματα που λέει, νομίζουμε ότι είναι ένα παλιό του λεγόμενου Συντηρητικού Κόμματο και όχι κάποιο ο οποίο όταν ήρθε μιλούσε για ανοιχτά σύνορα, για τι σημαίνει ταυτότητα και ούτω καθεξής. Είναι υποχρεωμένο ε, να παίξει ένα ρόλο. Βέβαια, ο ρόλο του Μακρόν είναι σχιζοφρενικό. Απ' τη μία στην Ευρώπη ε, είναι καλοδεχούμενο ω μια εναλλακτική λύση ε, προέδρου χώρα η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα τα μελλοντικά όπως έρχονται, και απ' την άλλη στο εσωτερικό του αμφισβητείται και δοκιμάζετε όσο ποτέ. Ο φόβος του Μακρόν είναι αυτές ακριβώς οι απεργίες. Εάν δεν ελέγξει αυτές τις απεργίες του Δεκεμβρίου, τότε δεν νομίζω θα μπορέσει να ελέγξει στον πράτη το του σκληρό που γίνεται απέναντί του καμία κατάσταση και η πορεία, κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη, θα είναι φθήνουσα και σε πολύ γρήγορο, γρήγορο ρυθμό. Πάντως, για να μην χρεώνουμε στους Γάλλους Προέδρους την κατάσταση. Η Γαλλία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μια φάση μεταβατική όπου πρέπει να επιλέξει τον ρόλο της, το παραγωγικό της μοντέλο και τον το ρόλο της και στην Ευρώπη και διεθνώς διότι αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικότητας. Η γαλλική οικονομία έχει μεγαλύτερες προκλήσεις από ό,τι είχε. Η είσοδος και της Γαλλίας στο ευρώ της κόστησε σε Ανταγωνιστικότητα, ε, έχει προβλήματα παραγωγικότητα σε σχέση με του Γερμανού, έχει δηλαδή θέματα να λύσει δομικά. Αλλά πάντα ε... σε σχέση με του Γερμανού για την πρώτη θέση, έτσι, γιατί με τι άλλε χώρε βρίσκεται πιο και μπροστά. Και, ναι, ναι, βρίσκεται πιο μπροστά, αλλά δεν πάει να έχει ένα θέμα και ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Εκεί που τα έχει πάει καλά η Γαλλία σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο δημογραφικό. Έχει κάνει μια γενναία δημογραφική πολιτική η οποία τη έχει βγει και η Γαλλία από Όλοι τυφέ... κάνουν παιδιά στην Γαλλία. Hey, Brad here again, and I've got another know. quick, order customization option for you. Can you give me just a, a couple today. more minutes of your time to tell you the yeah. one that yeah. I see people yeah. making with the animated explainer yeah. videos yeah. that they create? I promise it's going to be well yeah. worth yeah. your yeah. time. Yeah. So let's yeah. get uh, right uh, into it. The number one mistake is that they expect their videos to be easy. That never actually works because it's copywriting that doesn't sell. You can have the most amazing videos in the world, but if you can't explain to someone why they need what you need, Okay, okay, so this is the, the, the last and final order customization offer that I have for you today. Mm -hmm. And then you're going to be taken straight to the Toonly download page where you can access Toonly and uh, any upgrades uh, that you may have chosen to add. That that have. This final order customization, is customization option is for a simple super powerful tool that I use with every single video that I create. Now, I feel obligated to tell you about it because not only is it going to help you get so much more out of Toonly, but I'm also able to offer it to you today at a huge discount that you won't find anywhere else. So give me just a few seconds of your time. I promise it's going to be well worth it.

επιβάλλει την ατζέντα της στο Μακρόν, στο μεταναστευτικό και σε άλλα θέματα οικονομίας. Τρίτον, έχει ισχυρού οικονομολόγους, καθηγητές, κορυφαίους που είναι στο επιτελείο της. Τέταρτον, βάζει πια στο επιτελείο της ισχυρού επιχειρηματίες, κάτι το οποίο ήταν εντυπωσιακό όταν ισχυροί οικονομικοί παράγοντες συντάσσονται με τη μεριά της Λεπέν. Και πέμπτον, έχει μία εικόνα συμπεριφοράς σαν να είναι Βέβαιη η ίδια συμπεριφέρεται ω να ήταν ή εν δυνάμει να είναι πρόεδρο τη Γαλλία. Παράδειγμα, πήγε σε όλε τι χώρε οι οποίε βρίσκονται στην Οκεανία ε, βρίσκονται στι χώρε, Ναι, στην Ασία, και, πήγε και στην, πάει σε, έτοιμα τώρα πάει στις Ινδίες. Όπου εκεί ο πρόεδρο των Ιδιών που έχει ένα, μια προστατευτική πολιτική, την δέχεται. Την υποδέχεται. Πηγαίνει ω μελλοντική πρόεδρο ήδη. Ναι, και είναι αυτό, Ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά ετοιμάζεται στο τραπέζι, βάζει και υποτιθέμενα Συμφωνία. μελλοντικά project Συμφωνία. τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν εφόσον εκλεγεί. Και αντιμετωπίζεται έτσι. Εγώ είχα την τύχη ε, ή την ατυχία, δεν ξέρω, πέστε το έτσι, πέστε το στην τύχη, να τη συναντήσω. Και γιατί την ατυχία, έχει ενδιαφέρον. Λέω τώρα. Ε, Μίλησε. Ναι, και στο καφέ Μπομπούρ, βλέπω ξαφνικά μπροστά μου μια ψηλή κυρία Ξανθιά, αρκετά εντυπωσιακή. Ε, δεν κατάλαβα αμέσω, η οποία έρχεται συνοδεία ε, δύο έτσι τύπων σωματοφύλακες, ναι. Πολύ υψηλών κτλ. Και, τα λοιπά, και κάθεται κυριολεκτικά στο διπλανό μου τραπέζι. Εκείνη τη στιγμή βλέπω τα, βλέμα τα βλέμματα όλων πάνω τη με, το λεγόμενη, με τη λεγόμενη κρυφή γοητεία η οποία έχει να κάνει με αυτού οι οποίοι μια ζωή είναι εγωιτευμένοι από αυτήν, <Συλίως> αλλά που δεν τολμούν να το πούν για να μην κακοχαρακτηριστούν. <Συλίως> μου έκανε εντύπωση το βλέμμα και αμέσω τα γκαρσόνια να αρχίσουν να λένε: ε, ε, Ήρθε η Λεπέν, ήρθε η Λεπέν, ήρθε η Μαρίν, ήρθε η Μαρίν, με το μικρό τη όνομα. Και έρχεται ο υπεύθυνο εκεί στο καφέ, το καφέ Μπομπού, ο κύριο Λεκόστ, έτσι και μου λέει: «Κάθε δίπλα, μιλάει μαζί της, λέει: Θα συζητήσω τον κύριο Νταβέτα. Εγώ γελώντα λέω: Γεια σα. Βέβαια, ελπίζω ότι μα πάρει κάποιο φωτογραφία, γιατί στη, στην Ελλάδα, όπω καταλαβαίνετε, θα έχω πρόβλημα. Ε, με πολύ χιούμορ γέλασε, έτσι, με δυνατό γέλιο, και λέει: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, ο κίνδυνο δεν είμαι εγώ. Ο κίνδυνο είναι όλοι αυτοί που έχουν πάψει να αγαπάνε την πατρίδα του. Ο κίνδυνο είναι όλοι αυτοί οι οποίοι στο όνομα μια οικονομία κλέβουν τον κόσμο. Εγώ δεν του φοβάμαι. Το, δεν φοβάμαι τον κόσμο. Γι' αυτό με βλέπετε. Είμαι εδώ ανοιχτά, κοιτάξτε τον κόσμο. Μου είχαν εντύπωση αυτό το πράγμα. Τη λέω, Ναι, αλλά το κόμμα, ποιο κόμμα μου λέει. Και εκεί μένω Πιο Ποιο κόμμα μου λέτε. Δεν υπάρχει κόμμα. Το, κόμμα, το λιγότερο που με ενδιαφέρει είναι το κόμμα, το, 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 δικό μου κόμμα και τα άλλα κόμματα. Με ενδιαφέρει να νικήσω το Μακρόν. Να αποδείξω ότι είναι ψεύτη. επιλέξιμο από αυτό. Ότι είναι ψεύτη και ότι είναι άνθρωπο ο οποίο τον έχουν βάλει οι μεγάλε δυνάμει. Εμένα με ενδιαφέρει η Γαλλία. Με ενδιαφέρει ο κόσμο να μην μπορεί να έχει να, να μπορεί να, να έχει λιγότερη φορολογία, να μπορεί να περνάει καλά. Εμένα αυτό με νοιάζει. Και επίση, σαν χώρα, να είμαι ισχυρή χώρα για να έχω διεθνεί σχέσει. Λέω, επιτρέψτε μου, θα τα μεταφέρω αυτά όλα να τα μεταφέρετε, διότι ξέρω ότι με θεωρούν μαύρο πρόβατο στη χώρα σα και ότι όσοι λένε κάτι για μένα είναι τα κακά παιδιά. Πέστε το λοιπόν αυτό, πολλά φιλιά στην Ελλάδα. Τα μεταφέρω επί λέξη, χωρί να έχω προσωπική το ξαναλέω. Δεν έχω και προσωπική σχέση, και δεν παίρνω έχω... και προσωπική σχέση. Τι άλλο είπε για την πολιτική στη Γαλλία. Ε, αυτό το λίγο διάστημα να, που μιλήσαμε, ναι. είπε ότι ο Μακρόν είναι η μεγαλύτερη απάτη, σαν συνέχεια του Ολάν, αυτά δικά τη λόγια, η μεγαλύτερη απάτη που πέρασε ποτέ το σύστημα. Μιλούσε για σύστημα. <συστημα> <συστημα> αλλά για ποιο σύστημα, όταν την ρώτησα, το σύστημα των ολιγαρχών. Το σύστημα αυτών οι οποίοι στα πλαίσια ας το πούμε, μιας οικονομικής κυριαρχίας διαλύουν έθνη και κράτη για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Και βέβαια το τέλος, το οποίο ήταν εντυπωσιακό της συζήτηση, μου λέει εμένα με ενδιαφέρουν οι Γάλλοι εργάτες. Θέλω οι Γάλλοι εργάτες να έχουν δουλειά. Δεν θέλω οι Γάλλοι εργάτε να φεύγουν συνέχεια και να ταξιδεύουν εκτό Γαλλία και να έχω εδώ ανθρώπου οι οποίοι. Να έρχονται και ξένοι, μου λέει. Και η Γνάκη μου λέει: Άλλωστε, βλέπετε ότι στο επιτελείο μου έχω βάλει ούκο λίγου Ξένου και έγχρωμου. Μην σα πω ότι είναι και περισσότεροι από αυτού που είναι οι ντόπιοι. Αλλά και καταλήγουμε, αυτό που μου είπε, το project που έχω εναντίον του Μακρόν είναι το εξή. Αυτό πιστεύει στην, όπω το λέει εδώ πέρα, στο άριζο, ένα, έχει, έχουμε ένα πρόεδρο χωρί ρίζε, mm. ενώ εγώ πιστεύω σε αυτό που ονομάζουμε localization, δηλαδή εντοπιότητα στον τόπο μου. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ο, πο, πολλά σου είπε. Πολλά <laughs> <Είτε, laughs> σου <σε αυτό laughs> <αυτό όμως laughs> Μου τα είπε <έπεδι, laughs> διότι. Πολλά Πολλά και συμπεκνωμένα σου είπε. Σου είπε. <laughs> ναι, εντάξει, τί, τα λέω και εγώ τώρα έτσι. Ε, ε, αυτά, ναι, τα, λέω και με τα δικά μου λόγια. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Διότι πολλά και έχω... συμπεκνωμένα σου είπε. Ε, Προφανώ τη βοηθά και πολιτικά το γεγονό ότι ο Μακρόν είχε θετήσει αναγκαστικά μεγάλο μέρο τη ατζέντα τη. διότι είναι και θέμα κοινή ε, λογική. Εννοείται ότι η, η Λεπέν είχε στοχοποιηθεί ω ε, ακροδεξιά, φασίστρια, ρατσιστρια κλπ. Η πραγματικότητα ανάγκασε τον Μακρό να υιοθετήσει μεγάλο μέρο τη ατζέντα, κυρίω σε σχέση με τη Γαλλία, την γαλλική ταυτότητα, τα γαλλικά συμφέροντα, με Το μεταναστευτικό και το εργατικό. Οπότε. Και από την άλλη, η Λεπέν έκανε έξυπνα ανοίγματα, διεύρυνε το ακροατήριο. Μπαίνει στα χωράφια του μπαίνει στην οικονομία. Κάτι το οποίο δεν έκανε παλιά. παλιά ε, και, καλά, ο πατέρα Συστά. ήταν εκτό, αλλά ειδικά η ίδια. Άλλη κατηγορία. Ο, πατέρας. ο πατέρα ήταν εκτό το πιο γόρι. Ναι, αλλά μιλάμε για την Λεπέν, την mm. κόρη. Ήταν κλεισμένη στο καβούκι του. Ήταν αμυνόμενη. Τώρα συμπεριφέρεται, λε και είναι πρόεδρο. Και βέβαια μην ξεχνάτε αυτό που είπε ο Λαντ πριν το καλοκαίρι. Αυτό μπορεί να το βρείτε, να μπουν οι ακροατέ μα και να το βρουν. Τη φοβερή δήλωση του Ολάντ όταν παρουσίασε το βιβλίο του, όπου έχουμε, ε, παρουσιάζει το βιβλίο του και λέει: ε, Προσοχή, Ακούστε με αυτά που σα λέω στο βιβλίο, λέει, διότι την πρώτη πρόεδρο Γαλλία που θα έχουμε θα είναι η γυναίκα. Και φοβάμαι, φοβάμαι ξαναλέει, ότι θα είναι η Μαρίν Λεπέν. Επευκαιρία, μια και μιλάμε τώρα για τα γεγονότα στη Γαλλία. Έχουμε επιστροφή τη βία στα πανεπιστήμια. Κάτι το οποίο είχε σταματήσει ούτε επί Ολάντ υπήρχε ούτε τίποτα. Επιστροφή τη βία στα πανεπιστήμια. Η οποία πού οφείλεται. Ε, οφείλεται ακριβώ στην πολιτική Μακρόν, στην αδυναμία. Βέβαια στην παγκοσμιοποίηση, στην αδυναμία ε, να μπορέσει να λυθεί το μεταναστευτικό Οπότε έχουμε αυτόματα δύο μεγάλα στρατόπεδα Το λεγόμενο, η λεγόμενη, ας το πούμε, κατά ριζο, κατά. ριζοσπαστική αριστερά Και η λεγόμενη αναρχική πλευρά Είναι παντού. Ναι. ναι. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι πήγε να μιλήσει ο, ο Λαντ πριν από πέντε μέρες mm -hmm. τον, Του διέκοψαν την ομιλία στο πανεπιστήμιο της Λιλ Προσοχή, αυτό που θα πω είναι σημαντικό Του έσκισαν το βιβλίο Δεν τον διέκοψαν απλά έσκησαν το βιβλίο σημειολογικά. Φτάνουμε στο να σκίζουμε και να καίμε βιβλία. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Δεύτερον, πάει λίγο πριν τον Ολάν, η Αγκασίνσκη Η, Αγκασίνσκη, η γυναίκα του Λιονέλ Ζουσπέν. Να κάνει διάλεξη. Τη διακόπτουν, σώθηκε στο τσακ. Πάει να μιλήσει ο Φίνκελ Κραότ. Φίνκελ Κραότ είναι αυτό ο, ο, ο εντυπωσιακό φιλόσοφο, ο Πολωνοεβραίο, ο οποίο είναι και ακαδημαϊκό. Τον διακόπτουν με μια βία. Και εγκαταλείπει. Και το αποκορύφωμα ποιο είναι, κύριε, αν είναι δυνατόν, υπάρχει ένα κύριο Λεσπέντε, έτσι λέγεται το όνομά του, καθηγητή, ο οποίο κυκλοφορεί ένα. Ε, ε, ζητάει υπογραφέ, mm -hmm. ένα χαρτί, mm -hmm. να απαγορευτεί πια να διδάσκεται ο Χάιντεγκερ στα πανεπιστήμια. Τρομερό. Και Τι είναι αυτό, Τρομερό. Αυτό δηλαδή θα το έκανε ο Πινοσέτ ή δεν ξέρω, κάποιο yeah. άλλο. Για ποιο λόγο. Γιατί ο Χάιντεγκερ ήταν λέει κρυπτοναζί ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και, και εγώ του απαντώ με τα λόγια του Ντεριντά, ο οποίο Ντεριντά και με τα λόγια του Λίκφερη έλεγε ότι ναι, μπορεί να ήταν σκοτεινέ πλευρέ στην πλευρά του Χάιντεγκερ. Ναι, μπορεί να έχουμε υποψίε ότι υποστήριζε κατά βάθο τη γερμανική ανωτερότητα κτλ. κτλ. Αλλά είναι ο μεγαλύτερο φιλόσοφο του 20ου αιώνα, είναι αυτό ο οποίο, λόγια του Ντεριντά, mm -hmm. ο οποίο μπόρεσε και είδε αυτό που συμβαίνει σήμερα την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, το διαχωρισμό ανθρωπισμού και τεχνική. Αυτή την πλευρά, δηλαδή, την επιστημονική, θα την ξεχάσουμε. Ξεχάσαμε δηλαδή ότι αυτό με τον οποίο διαφωνούμε, α του δώσουμε τη δυνατότητα να διαφωνήσουμε. Και σε τελευταία. Μπορεί, ανάλυση, μπορεί, μπορεί να διαφωνήσει με επιμέρου και να συμφωνήσει κάποιον άλλο. Ναι, άλλοι, και α να κρατήσουμε αυτό. Α μην του δώσουμε κάτι. την εξουσία. Α κρατήσουμε την εξουσία εμεί. Αλλά α ακούσουμε την άποψή του. Μπορεί να, να μα κάνει καλό η άποψή του. Άρα λοιπόν αυτά που σα λέω είναι ότι η Γαλλία. Βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο μεγάλων εσωτερικών αναταραχών. Ναι. Όλοι περιμένουν το Δεκέμβριο για να δουν ποια πορεία θα πάρει. Εάν ο Μακρόν το χειριστεί. με τι απεργίε, λε. Ναι, με τι απεργίε. Mm -hmm. Εκεί είναι το δείχτη. Mm -hmm. Όλα τα άλλα υπάρχουν τα ζητήματα, έτσι mm -hmm. κι mm -hmm. Το πώ θα του βγουν οι απεργίε θα φανεί ποια θα είναι η συνέχεια. Εάν θα μπορέσει να ισορροπήσει το παιχνίδι ή πηγαίνει προ να το χάσει. Αλλά αυτόματα τι κάνει τώρα ο Μακρόν. Παίζει την παλιά πολιτική, στρατηγική. Κάνει ένα μέτωπο βάζει απέναντί του τη Λεπέν και λέει η Λεπέν είναι το χάος και εγώ είμαι η τάξη. Παίρνει μαζί του όλους τους παλιούς ιδεολογικά που είναι εναντίον της Λεπέν, παίρνει όλους τους κεντρώους αλλά και τα μικρά κεντρώ κόμματα και τι πάει να κάνει. Εκτό του ότι έχει πάρει του περισσότερου σοσιαλιστέ που είναι ήδη σχεδόν διαλυμένοι, πάει να διαλύσει την παραδοσιακή δεξιά. Στόχο του είναι να πάρει του περισσότερου ψηφοφόρου από την παραδοσιακή δεξιά, ώστε να φτιάξει ένα λεγόμενο δημοκρατικό μέτωπο, ρεπουμπλικάνικο μέτωπο, εναντίον του φόβου και τρόμου της Λεπέν. Δηλαδή, φτάνει και λέει ουσιαστικά, εγώ, ο Εμμανουέλ Μακρόν ή η Λεπέν, το χάο. Ξέρετε όμω κάτι, ότι οι Γάλλοι έχουν αποδείξει στην ιστορία ότι όταν του πιέζει για μια φορά μπορούν να το δεχτούν όπω το δέχτηκαν την τελευταία φορά. Άμα του πιέζει συνέχεια, αρχίζουν να πιστεύουν ότι το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο. Άρα με υποχρεώνει σε μένα να μην έχω επιλογέ. Ο Γάλλο έφερε το διαφωτισμό, έφερε τη Γαλλική Επανάσταση, έφερε τη Δημοκρατία, έφερε την πολλαπλότητα επιλογών. Ξαφνικά του λε του Γάλλου, τον φέρνει και του λε ή το χάο ή εγώ ο Μακρόν. Εγώ εκπροσωπώ. Μα εσύ ο Μακρόν, του απαντάει ο Γάλλο, είσαι ο εκπρόσωπο των Ολιγαρχών. Σε θεωρώ ότι είσαι ένα μονάρχη των Ολιγαρχών. Απ' την άλλη μου λε ότι η άλλη είναι η ακροδεξιά. Εγώ σαν Γάλλος λοιπόν γιατί να επιλέξω ανάμεσα στον ολιγάρχη και στην ακροδεξιά. Θέλω κάποιου άλλου. Άρα, μην δείτε του οικολόγου, προσοχή, mm -hmm. μην δείτε του οικολόγου να κάνουν καμιά έκπληξη και να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε ψήφου, διότι δεν έχουν άλλε επιλογέ οι δηλαδή. Γαλλικέ. Και είναι ένα μέρο οι, οι οικολόγοι θα μπορούσαν, οι μπορούσαν ενδεχομένω, δεν ξέρω τώρα πώς, τι θα βγάλουν. Αποτελέσουν... Πήραν 15-17% τελευταία. Ναι, δεν μπορούν να αποτελέσουν κυβερνητική επιλογή για την Γαλλία. Προφανώ μπορούν να αποτελέσουν. Τώρα θα περάσουν του 20%. διαμαρτυρία. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο άμπεξε, αυτοί μεγάλο. οι οποίοι. Προσέξτε αυτά Δηλαδή, επιλέξει. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πιστούν από την ανάγκη να αντιδράσουν στο, Μακρόν πηγαίνοντα στη Λεπέν, ένα μεγάλο μέρο θα πάει στη Λεπέν. Η Λεπέν θα βγει ενισχυμένη full. ένα άλλο μέρος, που δεν θέλει ούτε τον ένα ούτε τον άλλον, δεν θα πάει στο Μελανσόν. Δεν θα πάει στο Μελανσόν ο οποίος αποδεικνύεται για αυτούς ένας επικίνδυνος ε, ε, ριζοσπαστικό παστικός αλλά χωρίς δημοκρατικές ευαισθησίες. Mm -hmm. Θα πάει στους οικολόγους, οι οποίοι έχουν περάσει, καταφέρει περάσει την ατζέντα τους του περιβάλλοντος μέσα σε όλα τα προβλήματα. Ο Μακρόν έβαλε το περιβάλλον στην κύρια ατζέντα του χάρη στη μάχη των οικολόγων. Άρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο αυτή τη δεύτερη φορά, γι' αυτό και έχω και το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα μπροστά μου. Ποια είναι? Ε? Είναι η... η Parisienne du, ναι. du dimanche, δηλαδή τη Κυριακή. Ναι. Πρωτοσέλιδο, λέει, η προεδρική του 2022, l'Inevitable Duel, δηλαδή αναπόφευκτο, αναπόφευκτο, η αναπόφευκτη μονομαχία. Μονομαχία, ναι. Εντάξει. Mm. Ε, άρα, και λοιπόν, έχει φωτογραφία, για να δω. Έχει φωτογραφία το Μακρόν και τη Λεπέν. Και τη Λεπέν αυτού του δύο, οι οποίοι του έχει πούμε, κοντά κοντά ο ένα με τον άλλον, mm. μάχη σώμα με σώμα. Yeah. Και η πορεία τη Γαλλία, η εξελίξη στη Γαλλία είναι κομβικέ για όλη την Ευρώπη. Έτσι. Όχι μόνο γι' αυτό. Είναι yeah. καταρχήν... Δηλαδή, μια Γαλλία με τη Λεπέν. Λοιπόν, μια λοιπόν, ανατολή... Γαλλία με τη Λεπέν, λοιπόν, λοιπόν, θα είναι τελείω διαφορετική για την Ευρώπη από ότι μια Γαλλία με επανεκλογή Μακρόν. Έτσι. Άλλη πολιτική. Yeah. Δηλαδή, η λεγόμενη προστατευτική πολιτική, η, 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 άλλη πλευρά που θέλει ακόμη τα έθνη στην Ευρώπη, προσοχή, η, η Λεπέν δεν, δεν, μιλάει πια αντίον τη Ευρώπη. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Το έχει αλλάξει και αυτό. Βέβαια. Έτσι, το έχει αλλάξει αυτό και μάλιστα έχει αλλάξει και το ευρώ. Λέει ναι μεν αλλά. Αυτό αλλά σημαίνει ένα ευρώ λίγο διαφορετικό. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί σχεδόν όλους τους βασικούς πυλώνες, απλά θέλει να τους αλλάξει. Ε, εάν έρθει στην εξουσία, να του κάνει πιο ανεκτικού όπω λέει η ίδια στο λαό. Άρα στρατηγικά, αν το δει κανεί, έχει αναγκάσει τον Μακρόν να υιοθετήσει μεγάλο μέρο τη ατζέντα τη. Αν θε και η πραγματικότητα ανάγκασε τον Μακρόν να υιοθετήσει ναι, μεγάλο μέρο τη ατζέντα τη Λεπέν και η ίδια η Λεπέν έχει διειζήσει σε ικανό μέρο τη συστημική ατζέντα. Άρα να μην τη λένε ότι θέλει να φύγει από την Ευρώπη, ότι θέλει να φύγει από την Ευρωζώνη. Ναι. Έχει να μην ανε... λένε ότι είναι Έχει, ναι. έχει, ναι, ναι, έχει, έχει κρατήσει τον κορμό. Τη εθνική ε, οπτική που έχει εθνική πολιτική, η Γαλλία, ταυτόχρονα, μεταναστευτικό κλπ. Και από την άλλη έχει διειζήσει στι δεξαμενέ και στην πολιτική και στα πεδία του συστήματο. Και στο κόμμα αυτό είναι έθι. πολύ αυστηρή. Προσοχή. Mm. Όποιο τολμήσει και κάνει κάποια δήλωση η οποία να είναι ρατσιστική ή αντισημιτική προσοχή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Τον διώχνει από το κόμμα. Έχει πολλά, πάρα πολλού υπεύθυνου κομματικού, του οποίου του έδιωξε πρόσφατα. Διότι χρησιμοποίησαν ξενοφοβική ή αντιραζιστική πολιτική Ο, το δε, Η δε πολιτική της εναντίον του Ισλαμισμού και όχι του Ισλάμ δε, Η ίδια λέει ότι δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον Ισλαμοφοβισμό Έχει να κάνει με την προστασία της Γαλλίας και της απέναντι, απέναντι σε ανθρώπου άλλου πολιτισμού Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημοστένη Δαβέτα Εξαιρετική συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα πολύ Βγήκε το βιβλίο και... μου το καινούριο και... Βγήκε το καινούριο βιβλίο το οποίο λέγεται στο δρόμο του Ορφέα, mm. εκδόσεις εκδόσει Καλέντι. Σωστά το έχει προαναγγείλει, για πες. Ναι, εκδόσει Καλέντι, το οποίο είναι, ουσιαστικά είναι ε, με μορφή ποιημάτων ε, οι σκέψει που λέμε εδώ. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο βασισμένο στην αυτογνωσία, μπορεί να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε, δηλαδή φράσεις καθημερινές, τα οποία αφορούν την ευτυχία μας, την καθημερινότητά μας κτλ. Μιλάω βιωματικά, ε, είναι ένα πολύ μικρό φτηνό βιβλίο, λέγεται «Στο δρόμο του Ορφέα», ε, μπορείτε να το αναζητήσετε ακόμη αν και δεν υπάρχει στο βιβλιοπωλείο εκδόσεις Καλέντι Καλό τάξη εδώ Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Με το ραντεβού όταν με το καλό πιστέψα από τα καινούργια σου δουλειά. Δημοσίνη σε γαβέτα, συγγραφέα, διανοούμενο, κριτικό, τέχνη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε. Εμείς...